Γυρίζοντας από την Αγγλία μετά από 5 χρόνια σπουδών, τακτοποιώντας τα πράγματα και τα ντοσιέ μου, ανακάλυψε ότι είχα παντού φυλαγμένα χαρτιά με συνταγές. Πολλές συνταγές. Συνταγές που μου έστελνε η μαμά, καθώς και συνταγές που έμαθα από φίλες, φίλους, συγγενείς και άλλους λάτρες της μαγειρικής. Εκτός αυτών, ανακάλυψα συνταγές από παλαιότερα χρόνια, όταν ο έφηβος πήγαινα προς κοπικές εκδρομές και κατασκηνώσεις τότε η μαμά μου έδινε σημειώσεις και οδηγίες για το πώς να μαγειρέψω κάτι, έτσι ώστε να γίνει πιο νόστιμο και πετυχημένο. Έχοντας λοιπόν όλο αυτό το υλικό, μου ήρθε η ιδέα να το συγκεντρώσω, να το ταξινομήσω και να το εμπλουτίσω με όλα αυτά που έμαθα τα χρόνια που μαγείρευα στην Αγγλία. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι μου ήταν αδύνατο να γίνω λάτρης της αγγλικής κουζίνας ή να επιζήσω τρώγοντας εκείνα τα ελεϊνά φοιτητικά κεμπάπ. Οργανώνοντας όλο αυτό το υλικό, σκέφτηκα πως ένα τέτοιο βιβλίο μαγειρικής θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο σε πολλούς ανθρώπους που θέλουν να μάθουν να τρώνε νόστιμα, οικονομικά και υγιεινά. Σε νέα παιδιά που δεν ξέρουν να βράσουν ένα αυγό. Σε φοιτητές που ζουν μακριά από το σπίτι τους και δεν αντέχουν ή δεν υποφέρουν οικονομικά να τρώνε συνεχώς έξω. Σε κάθε λογής άνθρωπο που αναζητάει κάποια αφορμή και προτροπή για να ασχοληθεί με τη μαγειρική. Αυτό το βιβλίο συνοδεύεται από ένα μουσικό CD. Μια μικρή συλλογή με νόστιμα τραγούδια όπως τα αποκαλώ. Τραγούδια που αναφέρονται σε φαγητά, διατροφικές συνήθειες και γαστρονομικές μου ανησυχίες. Έχει σκοπό να σας ανοίξει την όρεξη και να σας μίσει στο μαγικό κόσμο της μαγειρικής. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός, συνταγών και τραγουδιών, είμαι σίγουρος ότι θα έχει θεαματικά αποτελέσματα σε ανθρώπους που αναζητούν μία αφορμή για να πατήσουν στην κουζίνα με μαγειρικές διαθέσεις.